pod.gr. Περιμένοντας να ακούσεις το αγαπημένο σου podcast, κάνε άλλη μια έξυπνη κίνηση. Κατέβασε στο κινητό σου το All Smart App, κάνε εγγραφή και ξεκίνα να συλλέγεις πόντους Smart με κάθε αγορά από τα πρατήρια Shell. Το επεισόδιο αυτό φτάνει στα αυτιά σας με την ενέργεια της Προτέργεια. Είναι θαύμα να βλέπεις μια πέτρα να γίνεται γούρνα. Η γλύπτρια, συγγραφέας και σκηνογράφος Ασπασία Παπαδοπεράκη, σε μια σπάνια εξομολόγηση τώρα που κλείνει τα 80. Θα τα έχετε δει. Τα παιδιά της σίγουρα θα τα έχετε δει. Είναι αφημένα, προσεκτικά αφημένα, σε 50 δημόσιους χώρους της χώρας. Έργα που δύσκολα αποχωρίστηκε. Ακόμα και τώρα, όταν μιλάει για την Κάλλας, τα μάτια της δακρύζουν. Στο σπίτι της, στα Εξάρχεια, με υποδέχεται με το τραπέζι γεμάτο φρούτα, παξιμάδια, ντομάτες, γραβιέρα, βότανα. Όλα τα άλλα γύρω μου είναι λευκά. Ο Καβάφης, ο Μίκης, ο Θεοτοκόπουλος, ο Καζαντζάκης, ο Άγγελος του Βιμ Βέντερς. Πρωτότυπα γύψινα έργα που είναι σαν να περιμένουν να την ακούσουν να μου λέει την ιστορία τους. Ποια είναι η πρώτη παιδική σας μνήμη, η πιο παλιά? Έχω γεννηθεί Σεπτέμβριο του 42 και είδα να φεύγουν τα αεροπλάνα των Γερμανών και μου έκανε μεγάλη εντύπωση, γιατί όλοι ήταν χαρούμενοι. Το 44? Ναι, 2 χρονών. Το θυμάστε αυτό? Το θυμάμαι σαν σήμερα. Όπως θυμάμαι και άλλες εικόνες εκείνης της περίοδου. Για πείτε μου μερικές. Οι κατακτητές μας είχαν επιτάξει το σπίτι μας, γιατί ήταν σε κομβικό σημείο, και με παίρνανε και με βάζανε σε ένα κάθισμα επάνω να ακούω κλασική μουσική. Αυτό για μένα ήταν ένα περίεργο πράγμα, να βλέπω ένα δίσκο να γυρίζει και να ακούω. Ποιος σας έπαιρνε και σας έβαζε και ακούγατε δίσκο? Ένας αξιωματικός που έμενε στο σπίτι σας. Που έμενε στο σπίτι μας, και οι δικοί μου μένανε στο σπιτάκι για τον εργάτη. Άρα ήταν ένας ευγενής κατακτητής. Όχι, καθόλου δεν το έπαιρνα έτσι εγώ, διότι μεγάλωσα με συμμαθήτριες που είχαν εκτελεστεί οι γονείς τους. Το ότι άκουγε λοιπόν κλασική μουσική μπορεί να μην σημαίνει και τίποτα. Μ' άρεσε που το άκουγα, αλλά μετά συντοπίσα και έδεσα πράγματα με γεγονότα φρικτά. Μας είχαν σκοτώσει ολόκληρα χωριά, Βιάνο, Ανόγια. Όλα. Όλα. Τι τέχνη μπορεί να υπάρχει τη δεκαετία του 40 μετά τον πόλεμο? Όλα καταστροφή, αλλά οι πρώτες μου καλλιτεχνικές έτσι επαφές ήταν δεκαετία του 50, διότι του 40 είναι ένας εμφύλιος στον τόπο μας και έχουν συλλάβει τον αδελφό του πατέρα μου, τον οποίο εκτέλεσαν το 49, Σύφης Παπαδοπεράκης. Ως αριστερός. Ως αριστερός, 27 χρονών. Πανέμορφος. Και με παίρνανε οι αδελφές του να κλαίω έξω από τη φυλακή για να δούνε τον αδελφό τους. Μαζί με 2 αρμένισες κοπέλες εκτελέστηκε. Αυτές είναι άσχημες εμπειρίες. Είμαι φύση αριστερή, αλλά κατά οποιασδήποτε ακραίας κατάστασης σαν αυτή που ανέπτυξε ο μαρξισμός. Διότι έβαλε τους ανθρώπους να φάει ο ένας τον άλλο. Πρέπει να τονίσω ότι είχα πολύ ωραία παιδικά. Πότε, τη δεκαετία του 50? Ναι. Με πάνε στο καλύτερο νηπιαγωγείο Κοραής, αν έχεις ακούσει σχολείο, παρόλο που η μητέρα μας είναι τρίτης τάξης δημοτικού. Και ο πατέρας μου τρίτης τάξης γυμνασίου. Τι τους κάνει να θέλουν τα παιδιά τους να έχουν επαφή με τα γράμματα
και με τη τέχνη. Η φύση της μάνας μου και η αγάπη και ο έρωτας που είχε ο πατέρας μου στη μητέρα μου που δεν της καλούσε χατήρι. Κάθε Κυριακή μας είχε στα μουσεία η μάνα μας. Υποτυπώδη μουσεία τότε. Το αρχαιολογικό μας το καλύτερο και τότε και σήμερα του κόσμου. Το αρχαιολογικό μουσείο Ηρακλείου. Και όποτε ερχόταν έκθεση ή θέατρο, μας πήγαινε. Ήταν μια περίεργη φύση, θα έλεγα. Η μητέρα. Απίστευτη, ναι. Εκτός το ότι ήταν πολύ όμορφη και ντυνόταν και αστικά. Με τις αντελίτσες της, τα ταγεράκια της. Ποτέ δεν θα μάθετε για να βγάλετε χρήματα. Ό,τι μαθαίνετε θα το μαθαίνετε για τη γνώση. Μας το είχε κανόνα αυτό. Μας το είπε πολλές φορές, δεν το είπε μια. Πρώτο ζωγραφίζει ο Θωμάς. Από μωράκι. Και σε ένα τραπεζάκι που το έχει τώρα στο εργαστήριό του. Το σιρταράκι είχε εκεί και είχε τα χρώματα, τα μολύβια. Και όταν πήγε 10 χρονών, τον παίρνει η μητέρα μας από το χέρι και παίρνει και μένα σε έναν ζωγράφο. Αυτός ο ζωγράφος είναι από την Κίσαμο, θα τον έχεις ακούσει, ο Καρτάκης, Στέλιος Καρτάκης. Αυτός που έκανε την αγιογράφηση του Αγίου Μινά, μία από τις μεγαλύτερες εκκλησίες στα Βαλκάνια. Και ο Θωμάς έκανε τον βοηθό του, μας έλεγε, η κόρη του ματιού του Παντοκράτορα είναι σαν το κεφάλι μου στο μέγεθος, γιατί ανέβαινε και έκανε τα πρώτα χρώματα. Άρα το πόστο του ζωγράφου το κλείνει νωρίς ο Θωμάς και για σας μένει γλυπτική. Αν εγώ έχω ένα βαθμό, ο Θωμάς τον έχει 10 φορές πιο πάνω. Ο Θωμάς μπήκε στη σχολή καλών τεχνών Αθηνών πρώτος άνευ συναγωνισμού. Δεν θα πήγαινα ποτέ ζωγραφική. Θα το θεωρούσα σαν να ανταγωνιζόμουν και έλεγα θα πάω αρχιτεκτονική. Μπαίνει λοιπόν ο Θωμάς στη καλών τεχνών. Και εγώ λέω να επιλέξω αρχιτεκτονική που θα έχω και σχέδιο. Και μολύβια και χρώματα. Δεν πάτε όμως αρχιτεκτονική τελικά. Ναι, γλυπτική. Τυχαίνει ο Θωμάς να λείπει, στρατιώτης. Όταν εγώ ετοιμάζομαι για τη σχολή, πάω, δίδω εξετάσεις και πέρασε και πρώτη. Και έκλαιγε ο άνθρωπος από τη χαρά του. Ποια είναι η εικόνα της καλών τεχνών εκείνα τα χρόνια? Είχατε σπουδαίους φοιτητές? Όχι. Καθηγητές? Όχι. Και με φθονούσαν γιατί είχα περάσει πρώτη χωρίς να πάω να τους κουβεντιάσω πριν. Και άρα δεν σας έκανε γλύπτρια η σχολή? Από μία άποψη με έκανε, διότι είναι ο ανταγωνισμός. Η άμυλα που λέμε δημιουργεί όθηση, μάθηση. Ψάχνεις, ακόμη κι αν δεν βρεις. Πότε φεύγετε για το Παρίσι? Το 75, γιατί άργησα. Χάσαμε τη μητέρα μας, έπρεπε το σπίτι να κρατηθεί. Οπότε εσείς πρέπει να φροντίσετε για τον Θωμά, τον Γιάννη και τον Γιώργο. Τα τρία αδέλφια σας. Και τον πατέρα. Όταν λέμε να φροντίσετε σε αυτή την ηλικία τι, να μαγειρεύετε? Μαγειρεύω. Να πλένω. Να σιδερώνω. Και να είμαι και ευχάριστη. Δεν έκλαιγα. Ήμουνα πρόσχαρη, αλλά ποτέ δεν μ' άφησαν μόνη. Ποτέ. Πάμε στο Παρίσι. Πάω στο Παρίσι. Τι σας μαθαίνει παραπάνω το Παρίσι? Όχι δάσκαλοι, τίποτα. Δεν μας έμαθαν τίποτα. Αλλά τι γίνεται. Αλλά ήταν το Παρίσι. Ήταν το Παρίσι, ήταν η γαλερία από όλο τον κόσμο και κάτι άλλο ακόμη. Κατάλαβαν ποιοι είμαστε, ότι έχουμε ικανότητες. Γενικά τους Έλληνες, ότι είμαστε καλύτεροι, διότι μπορεί να μην μας δίδασκαν οι δάσκαλοι μας, μας δίδαξε η Ελλάδα. Διότι περπατάμε μέσα στις αρχαιότητες, στις ομορφιές. Γι' αυτό ήταν μια μεγάλη δασκαλία. Παρθένης, Παπαλουκάς, ο Απάρτης, τα μεγάλη δάσκαλοι. Ακόμη και αν δεν τους βρήκαμε, βρήκαμε τα εργαστήριά τους. Ο Γιάννης Τσαρούχης, ο Κωνσταντίνος Καβάφης, η Μαρία Κάλλας, ο Νίκος Καζαντζάκης, ο Γιώργος Ιωάννου με τα μάτια της Ασπασίας Παπαδοπεράκη. Έχω 10 ονόματα. Θα σας λέω τα ονόματα και θα μου λέτε μικρές ιστορίες για αυτούς. Ναι. Γιάννης Τσαρούχης.
Ο Τσαρούχης ήταν οικογενειακός φίλος. Ερχόταν, μου λέγε, θέλω να μου κάνεις λαχανοτολμάδες ή θέλω να μου κάνεις ψαρόσκυλο. Σας έλεγε. Ή θέλω να μου πάρεις αυτά τα ποτήρια που είναι γραμμωτά. Τα ποτήρια που έπινε το νερό, ήθελα να του τα παίρνω εγώ. Με έπαιρνε στα ταξίδια μαζί του. Πήγαμε στη Μυτιλίνη, πήγαμε στη Χίο σε ταξίδι. Μου έλεγε, με έχουν καλέσει στο συνέδριο θεάτρου στους Δελφούς, θα με συνοδεύσεις. Είχε όλες τις πλουσιοκόρες κοντά του που του παίρνανε έργα, εγώ δεν του έπαιρνα. Ήξερα δύο μυστικά του Τσαρούχη. Το μεγάλο όμως μυστικό είναι στο θέατρο του Πειραιά. Πέφτει και χτυπάει στο μάτι το ένα. Ενώ δουλεύει στο Δημοτικό Θέατρο. Ναι, και τον πάνε στο ΚΑΤ. Του λέω, κύριε Τσαρούχη, έχω ένα πολύ καλό γιατρό, οφθαλμίατρο, να σας τον φέρω. Λέει, έλα Σπασία. Πάω λοιπόν, ένα δωμάτιο του έχουν ξεχωριστό, πολυτελέστατο, ο Τσαρούχης ήδη έχει μεγάλο όνομα. Και αφού τον αφήνω με το γιατρό, πάω να φύγω. Ασπασία, δεν θα φύγεις, μην εδώ. Εγώ υπάκουγα πάντα. Λέει ο γιατρός, τι βλέπετε σε αυτό το μάτι? Δεν βλέπω τίποτα. Καλά, λέει, κυρία Τσαρούχη, δεν σας βάζω τώρα το χτυπημένο μάτι στο υγιές. Ναι, δεν βλέπω. Από πότε δεν βλέπετε? Από 9 χρονών. Έβλεπε ο Τσαρούχης και έκανε τα έργα του με ένα μάτι. Και δεν το ήξερε κανείς. Είπαμε με το γιατρό, δεν θα το πούμε παρά μόνο όταν φύγει. Όταν έφυγε, παίρνω την ανιψιά του. Και της λέω, Νίκη, ξέρεις ότι ο θείος σου έβλεπε με το ένα μάτι? Όχι, μου λέει. Ο φίλος του Τσαρούχη, το αγόρι που ζούσε μαζί του χρόνια, Αλέξη, ήξερες αυτό? Όχι, μου λέει. Δεν το ήξερε κανείς. Το ένα ήταν αυτό, το άλλο είναι. Με καλεί να πιούμε απ' έξω από το σπίτι του, στο Μαρούσι καφέ. Και μου λέει, Ασπασία, πρώτη φορά στη ζωή μου σκέπτομαι πού αφήνω αυτό το έργο και δεν έχω ένα παιδί. Καβάφης. Καβάφης είναι ένα ιερό πρόσωπο για μένα, διότι έλυσε προβλήματα που έχει κάθε ανάγκη κάθε ανθρώπου. Είχα την τύχη να τον αναγνωρίσω σαν επικούριο, το ξέρετε. Και δεν το είχε δει κανένας μελετητής. Ίσως πρέπει να τον θυμόμαστε πιο συχνά για να μην χαθεί αυτό που έδωσε. Πήγαινα στην Αίγυπτο, να το πω και αυτό, νέο κορίτσι, με καπέλα, με δαντέλες, όλοι φοράνε τις κελεμπίες και κοιτάζω να δω έναν ηλικιωμένο άνθρωπο, να του έχω εμπιστοσύνη. Και βλέπω ένα γεροντάκι, ο οποίος ήταν σκεφτός. Μιλούσαν με κυρίες και του είχαν μεγάλο σεβασμό. Λέω, σας παρακαλώ, μπορείτε να μου πείτε πώς θα πάω από το Καϊρό στην Αλεξάνδρεια? Ακούστε, μου λέει η κόριτσι μου. Εγώ πάω στο Καϊρό, με περιμένει ο οδηγός μου. 4 ώρες δρόμος τότε για το Καϊρό. Μου λέει, και πού θα μείνετε? Λέω, ξέρετε, πάω μόνη μου. Πάω με λίγα χρήματα και σας παρακαλώ να είναι ένα καθαρό, φτηνό ξενοδοχείο. Τι λέτε, μου λέει. Πάτε στην Αλεξάνδρεια, αντιπροσωπεύετε την Ελλάδα και με πάει και με αφήνει στο καλύτερο, το Μετροπόλτα, στο καλύτερο ξενοδοχείο. Εγώ λέω, πώς θα το πληρώσω? Ακούστε, μου λέει, τον Καβάφη τον έχετε κάνει? Όχι, παραγγελία σας, δίδω τον Καβάφη. Και θα έρθω να πληρώσω και θα είναι προκαταβολή. Ήταν ο τότε ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου. Πάω και με πάνε σουίτα, να βλέπω τη θάλασσα, μπαλκόνια, σαλόνι, ένα μυθικό κρεβάτι με φωτογραφίες Καβάφη παντού και βιβλία Καβάφη και άλλα και άλλα. Τι να σου πω. Έχω τη μεγαλύτερη βιβλιογραφία σε θέματα Καβάφη. Είναι πολύ σημαντικός. Η είδηση κυκλοφορεί από podcast σε podcast. Υπάρχει ένα μέρος που πας να βάλεις καύσιμα και φεύγεις με μια τοστιέρα ή μια ξυριστική μηχανή.
Το All Smart σε επιβραβεύει για κάθε αγορά σου από τα πρατήρια Shell, χαρίζοντάς σου συνεχώς πόντους που μετατρέπονται σε μοναδικά προϊόντα. Κατέβασε τώρα το All Smart App στο κινητό σου ή κάνε μια αίτηση στο πλησιέστερο πρατήριο Shell. Τι περιμένεις? Γίνε μέλος και ξεκίνα να κερδίζεις. Σε φέρεις. Πιστεύω ότι επειδή η πίεση είναι μια συμπυκνωμένη φιλοσοφία, για να το αποκρυπτογραφήσεις πρέπει να το μελετήσεις. Και ο αείμνηστος Σαββίδης, ο μεγάλος Σαββίδης, με πάει στη Σεφέρη και συστήνει να κάνω σχέδια που θα μπαίνανε στη Βικελαία που πήγε η βιβλιοθήκη Σεφέρη. Τους λέω, δεν μπορώ να διαβάσω εγώ ποιήσεις σε ένα απόγευμα ή ένα βράδυ. Πρέπει να κάτσω να μελετήσω γιατί λέει αυτό. Γιατί λέει σκοτάδι ή γιατί λέει ήλιο. Ο Καβάφης είναι από ένα σημείο και έπειτα πιο ευανάγνωστος. Ο Ρίτσος είναι πιο ευανάγνωστος. Ο Σεφέρης πρέπει να μπει μέσα στην ποιήση του με κόπο. Τι αξία έχουν αυτά όμως για να γλύπτει ή απλώς είναι η δικιά σας ανάγκη? Μέσα από αυτά βγάζω τη δομή του. Δεν αρκούν δηλαδή 2-3 καλές φωτογραφίες? Όχι, με τίποτα. Και αυτοί που δεν έχουν εικόνα, ο Θεοτοκόπουλος? Και αυτοί έχουν. Θα ξέρεις ίσως ότι έχω κάνει ένα βιβλίο και έχω μαζέψει όλες τις πιθανές του προσωπογραφίες και έχω βρει γιατί μία είναι πιο πιθανή. Με το Κορνάρο είχα κάνει 2 μετάλλια για τη Λότζια. Πόσο καιρό σας πήρε το τίτλο έργο Θεοτοκόπουλος Κορνάρος Καζαντζάκης? Πάνω από 3 χρόνια. Όταν μου αναθέτουν, τα χάσανε. Νομίζαν ότι θα τους έκανα ανθρωπάκια. Όταν κάνεις τέτοιες μορφές, είναι θεϊκές μορφές. Είναι οι σημερινοί θεοί μας. Ποιοι είναι οι θεοί μας σήμερα? Έχουμε τους Αγίους, αλλά τι κατάφερε ο άνθρωπος? Μερικές μορφές. Και είναι αυτές. Το δύσκολο για μένα ήταν ο Καζαντζάκης. Μα ήταν ο μόνος που είχε εικόνα όμως. Παρόλο που υπήρχαν πλήθος φωτογραφιών, τις οποίες μου έδωσε και η Καζαντζάκη. Για μένα ήταν στοχαστής, είχε μία δειλία με τον εαυτό του, και εγώ την έβγαζα μέσα από τις φωτογραφίες. Ήταν πολύ φιλόδοξος. Ήθελε να πετύχει, ήθελε να ακουστεί. Πάση θυσία. Γι' αυτό έφτασε και έκανε τόσα μυθιστορήματα. Όλα του τα βιβλία τα έχω διαβάσει 2-3 φορές. Και ήθελε και να αρέσει, όπως λέει μια τελευταία βιογραφία του. Μπράβο. Να αρέσει πολύ στις γυναίκες. Είχε ένα δισταγμό. Πώς θα βάλω λοιπόν αυτή τη μορφή ανάμεσα στον Θεοτοκόπουλο, στον πατέρα του και στον Κορνάρο? Τον παππού του. Του παππού του. Έπρεπε να φανεί η διστακτικότητα του, ο προβληματισμό του, η αμφιβολία αν στέκεται σωστά και να είναι και αυτό στο ύψος του. Γιατί δεν πάβει με ό,τι είπα, ότι αντιπροσωπεύει την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, ο Καζαντζάκης. Ιωάννου. Ό,τι είναι ο Παπαδιαμάντης για τη Βυζαντινή Ελλάδα, είναι ο Ιωάννου για το λαϊκό άνθρωπο Έλληνα. Έβαλε την αξιοπρέπεια του λαϊκού άνθρωπου σε πολύ υψηλό επίπεδο. Και έζησα την παρέα του, μιλούσε πολύ με τον αδερφό μου Γιάννη. Απλός άνθρωπος. Και σε αυτόν μαγειρεύατε? Αυτός μου μαγείρευε. Μου έλεγε, ωραία, ψαρόσουπα θα έρθεις. Με έβλεπε που προσπαθούσα να γράψω και είχα δυσκολίες τότε. Μου λέει, Ασπασία, έλα να σου δείξω εγώ. Μου ανοίγει ένα σιρτάρι. Το βλέπεις αυτό? Εδώ βάζω ό,τι σημείωμα έχω για το περιοδικό μου. Εδώ το βλέπεις το σακουλάκι. Εδώ έχω σημειώσεις για το βιβλίο που κάνω το επόμενο. Μου έρχεται κάτι στον δρόμο.
Το γράφω. Γράφω και το βάζω εδώ και συγκεντρώνω. Έτσι θα κάνεις. Ξυλούρης. Ποτέ δεν έκανα παρέα μαζί του. Με τη γυναίκα του και όταν μου ανατέθη το έργο, νομίζω σαν κριτικά με το να έχω ζήσει στα βουνά τα δικά μας. Είχα ένα χρέος και έτσι το είδα. Για να δουλέψετε το Καζαντζάκι, διαβάσατε και ξαναδιαβάσετε τα βιβλία του. Για να δουλέψει κάποιος το ξυλούρι, τι ακούει, τη μουσική του, έτσι ναι, πάει. Ναι, αλλά και τη μορφή του. Τον είχα δει με την Καρέζη. Πολύ ωραία μορφή ο Μίκος. Μίκης. Κάποια στιγμή του ζήτησα να του μιλήσω για τα οικογενειακά μας και τη συγγένειά μας. Και τ' άκουσε με προσοχή. Εγώ όμως τώρα μου ζητάτε πιο πολύ να πω τι ήταν ο Μίκης σε μια επαφή που είχα μαζί του. Πρώτα απ' όλα μου πόζαρε πάρα πολύ σωστά. Του πήρα μετρήσεις με κομπάσου. Έκανα δύο πορτρέτα του. Το ένα πορτρέτο για τους Κισαμίτες και το άλλο για να πάει στο Γαλατά. Κάλλας. Δύο χρόνια άκουγα Κάλλας. Σχεδίαζα Κάλλας και έκλαιγα. Γιατί έκλαιγα? Γιατί μου δόθηκε αυτό το βάρος? Έλεγα η Κάλλας, πώς θα της αφήσω εγώ τη μορφή της σε αυτή τη γη? Και όταν την τελειώνω, έρχονται να πάρουν το έργο ότι έχει τελειώσει. Και λέω, δεν θα το πάρετε. Η Κάλλας δεν θα βγει μέσα από το εργαστήριό μου αν δεν εξακολουθώ να το βλέπω ότι είναι ικανό να στηθεί. Είχα τόσο ταυτιστεί με τη μορφή της που την είδα ότι μου μιλούσε, ότι μου λέγε που είναι. Και όταν βγήκε έξω, έτυχε να είναι όλος ο καλλιτεχνικός κόσμος. Και αυτό ήταν για μένα ένα μεγάλο δώρο, ότι τι δέχτηκαν. Αλλά ακούστε τι δώρο έκανα στις ημέρες αυτές εγώ στην Κάλλας. Έχω ένα φίλο χρόνια, ο οποίος έχει τη μεγαλύτερη συλλογή φωτογραφιών, slides, κείμενα, περιοχές, πολλά πράγματα. Και τον συστήνω πριν 2-3 μήνες σε έναν που τον ξέρω από παιδάκι, είναι ο Νίκος Δοντάς, που έγραφε για τη μουσική και τώρα είναι στον Ιάρχου. Και του λέω, Νίκο, γιατί δεν πάτε? Ο άνθρωπος τρομάζει γιατί είναι άρρωστος. Ότι θα χαθεί το αρχείο. Θα χαθεί το αρχείο. Αντιδρούσανε στον Ιάρχο. Έχει πάει και ένα κεφάλι μου. Το είχαν στα γραφεία. Αλλά αντιδρούσανε, γιατί η Κάλλας τους έκανε και μεγάλο κακό με τον Ωνάση. Αλλά όταν είδαν ότι είναι ένα αρχείο μοναδικό, μοναδικό, και έχουν τρελαθεί, κάναν τα συμβόλαια. Και σκέπτομαι, Μαρία Κάλλας, αυτό το δώρο σου έκανα κι εγώ. Δεν είναι συγκινητικό? Η τελευταία συνομιλία μου με την γλύπτρια Ασπασία Παπαδοπεράκη ήταν της Παναγίας. Ήταν στο πατρικό της, κοντά στην Κνωσό. Ακουγόταν λες και ήταν στο κέντρο ενός δάσους γεμάτο πουλιά. Είναι τα αγριοπούλια που έρχονται κάθε φορά που είμαι εδώ. Έρχονται και μου αφήνουν αμύγδαλα, θα μου πει. Ποιο θεωρείτε το πιο σπουδαίο Έλληνα γλύπτη? Ιδίως σπουδαιότερη από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα είναι ο Δημητριάδης, που εγώ έχω εργαλεία του. Και ο Φιλιππότης, οι δύο γλύπτες που είναι απέναντι από το Καλλιμάρμαρο. Εάν ξέραμε τι γλυπτά είναι αυτά, θα τους είχαμε φρουρούς κάθε βράδυ. Και ο Χαλυπάς βέβαια. Ο Φιλιππότης που έχει κάνει το ξυλοθράφστη, έκλαιγε που δεν του δίδαν έργα και του κάνανε παραγγελίες σταυρούς για το νεκροταφείο. Εκείνη την εποχή είναι και ο Ροντέν. Δεν είναι τίποτα ο Ροντέν μπροστά και τον έχουν κάνει Θεό οι Γάλλοι. Επιμένετε ότι η πέτρα του Ηρακλείου είναι η καλύτερη στον κόσμο? Νομίζω ότι η καλύτερη πέτρα στον κόσμο είναι στην Κύπρο και στο Λίβανο.
Αλλά το Ηράκλειο, περισσότερο από την άλλη Κρήτη, έχει ένα πρόληθο πολύ καλό, αλλά πρέπει να βρεις τη φλέβα. Τελευταία φορά μου έδωσες κάτι πέτρα ο τεχνίτης, ενώ δούλευα μαζί του χρόνια. Είναι να μην εμπιστευτείς στα τυφλά για την πέτρα. Και το μάρμαρο, που δεν το αγαπάτε πολύ. Έχω βγάλει έργα στο μάρμαρο, αλλά για μένα είναι πολύ παγωμένο υλικό. Έχω αγαπήσει τόσο πολύ την πέτρα. Δύσκολο όμως να δουλεύετε την πέτρα, Θέλει αντοχή. Στην πέτρα πρέπει να δουλέψεις και με βοηθό. Γιατί ποιος θα κόψει? Εγώ δεν μπορώ να πιάσω μηχανήματα. Όχι τώρα που μπαίνω στα 80, αλλά και νέα, φοβόμουν τα μηχανήματα. Το σβουράκι που λέμε. Όλα αυτά, τίποτα. Έχω βοηθούς. Αλλά όταν σκαλίζω την πέτρα, λαξεύω την πέτρα, θέλω την ημέρα λιγότερο από 7 ώρες. Με διάλειμμα, μισή ώρα ή 3/4 για μεσημεριανό, γιατί αν καθίσεις πιο πολύ, κρυώνεις και δεν ξαναμπαίνεις στη δουλειά. Και θέλει και πνευμόνια η πέτρα. Για 10 χρόνια έβηχα 2-3 ώρες την ημέρα για να αποβάλω τη σκόνη από τους πνευμονές μου. Ήμουνα και χορτοφάγος και λέει ο γιατρός, είχαν αδυνατήσει οι πνευμονές μου, δεν μπορούσαν να αποβάλουν τη σκόνη. Λέω, τι άλλο? Λέει, να αρχίσετε κρέας. Και την επομένη άρχισα κρέας. Δεν σας είπα κάτι που θα μ' άρεσε να το πω. Όταν ήμουν παιδί 10-12 χρονών, ο Θωμάς ζωγράφιζε στην Ήπεθρο, εγώ γύρευα πεταλούδες και τα λοιπά. Αλλά άλλο ήθελα να πω. Ένας θείος ερχόταν και έμενε στο σπίτι μας στα Σπήλια, που είναι μετά την Κνωσό, και σκάλιζε πέτρα και έκανε γούρνες για τις κότες που βάζαμε νερό. Ήτανε μεγάλο θαύμα για μένα να βλέπω ότι μία πέτρα γίνεται γούρνα. Και λέγα, πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Τι ευχή έδωσα και έπιασε? Και όλη μου τη ζωή σκάλιζα πέτρες. Και τώρα, το Δεκέμβριο που με βραβεύσανε, πήρα το βραβείο Καζαντζάκη και την επομένη πήγα στη Μεσαρά σε ένα χωριό και μάθαινα πέτρα. Γούρνες άρχισαν όλους. Φροντίζω να αγοραστούν εργαλεία και να τους χαριστούν μετά. Για να τάχει ό,τι ώρα θέλει που του μένει η μέρα ή δεν έχει δουλειά και δεν κάνει την όρεξή του στην πέτρα. Πήγαινε στα χωριά, ας πούμε στο Κρουσόνα, στα Σκούρβουλα, κάτω ασίτες. Καλούσα το σχολείο και περνούσε όλο. Μαθητές. Οι μαθητές και κρατούσανε για λίγο τα εργαλεία για να τους απομυθοποιήσω το εργαλείο. Που το έβλεπαν όπως εγώ έβλεπα το θείο να κάνει τη γούρνα. Ήταν το podcast «Πρωταγωνιστές» με τον Σταύρο Θεοδωράκη. Καλεσμένη η γλύπτρια, συγγραφέας και σκηνογράφος Ασπασία Παπαδοπεράκη. Στους ήχους, ο Μάριος Πλασκασοβίτης. Παραγωγή, Αφροδίτη Χουλάκη. Δημοσιογραφική επιμέλεια, Ελευθερία Τσαλίκη. Όποιος θέλει και να διαβάσει τη συνέντευξη με την Ασπασία Παπαδοπεράκη, ας την αναζητήσει στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Καθημερινή. Σαν τον ήλιο της Ελλάδας δεν έχει. Συμφωνώ. Και σαν το SunSave βέβαια δεν έχει. Σαν τι? SunSave, τη νέα υπηρεσία της Προτέργεια που σου επιτρέπει να παράγεις, να αποθηκεύεις και να διαχειρίζεσαι την ενέργεια του ήλιου. Σαν να λέμε ότι μπορείς να πληρώνεις και λιγότερα στο λογαριασμό ρεύματος. Όχι σαν. Με το SunSave βλέπεις πραγματική μείωση στο λογαριασμό σου. Μην περιμένεις. Με τη νέα υπηρεσία SunSave της Προτέργεια κάνεις την ενέργεια του ήλιου δική σου και βλέπεις διαφορά στον λογαριασμό σου. Μπες στο protergia.gr ή κάλεσε στο 18311. Προτέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η μείωση στον λογαριασμό αφορά στις χρεώσεις προμήθειας ρεύματος και υποσυνθήκες προϋποθέσεις και στις ρυθμιζόμενες χρεώσεις και δεν αφορά στις λοιπές χρεώσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.